Ο Λεωνίδας Παπάζουγλου έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας μαζί με τον αδερφό του Παντελή στην Κωνσταντινούπολη. Όπως όλα δείχνουν, τα δύο αδέρφια από την αρχή της σταδιοδρομίας τους ήταν συνέτεροι. Από τη μελέτη των εκτυπώσεων της εποχής που έχουν διασωθεί, φαίνεται πως ήταν οι πρώτοι φωτογράφοι της Καστοριάς με καταγωγή από αυτήν την πόλη και με την έναρξη της δραστηριότητάς τους το 1898 ή το 1899, κατέκτησαν το μονοπόλιο της φωτογραφίας σε ολόκληρη την περιοχή. Στην μπροστινή όψη των τυπωμένων φωτογραφιών, στο περιθώριο, υπάρχει η επιγραφή «Αδελφή Παπάζογλου» με το καλλιγραφικό σύμπλεγμα ΑΠ στο μέσον. Στον περίτεχνο οπισθότυπο των φωτογραφιών τους διαβάζουμε «Φωτογραφίων Καστοριά αδελφών Παναγιώτη Παπάζογλου». Εφωτογραφικές πλάκες διατηρούνται και διακολούθους παραγγελίας. Μαζί με ανάλογη επιγραφή γραμμένη στα τούρκικα με αραβική γραφή. Η χρήση κοινού οπισθότυπου στις φωτογραφίες δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να ξεχωρίσουμε ποιες από τις οζόμενες τυπωμένες φωτογραφίες τους οφείλονται στον Λεωνίδα και ποιες στον Παντελή. Το φωτογραφικό αρχείο του Λεωνίδα Παπάζογλου περιλαμβάνει περίπου 2.500 γυάλινες πλάκες. Αποτελείται κυρίως από ατομικά και ομαδικά πορτρέτα κατοίκων της περιοχής, καθώς και στρατιωτικών ή γενικότερα ενόπλων. Σε μικρότερο μέρος των φωτογραφιών του απεικονίζονται σκηνές της καθημερινής ζωής, γεγονότα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο Λεωνίδας Παπάζογλου είχε το φωτογραφικό του εργαστήριο στο ισόγειο του σπιτιού του. Όπως φαίνεται από το πλακόστρωτο δάπεδο που διακρίνεται στις περισσότερες φωτογραφίες, υποδεχόταν τους πελάτες του στην αυλή του σπιτιού του, όπου είχε εγκαταστήσει υπαίθριο φωτογραφείο. Τα μέσα που διέθετε ήταν τα απαραίτητα. Μερικοί ζωγραφισμένοι μουσαμάδες για φόντο, ένα μαύρο πανί, δύο φωτογραφικοί φακοί και το φυσικό φως. Με τον ίδιο εξοπλισμό, περιόδευε και στις γύρω περιοχές. Έστεινε το φόντο του, φροντίζοντας πάντοτε να απλώνεται απαλά ένα διάχυτο φως στα πρόσωπα όσων φωτογράφιζε.
η χρήση ζωγραφισμένων φόντων, η τεχνική και αισθητική συνέπεια που χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες του, δημιουργούν την εντύπωση ενός κλειστού κόσμου μέσα στον οποίο αρχόντισες της Καστοριάς, βλάχοι της Κλεισούρας, οργανοπαίκτες, οικογενειάρχες Έλληνες και Τούρκοι βιώνουν με τον ίδιο τρόπο την τελετή της απαθανάτησής τους. Συγκρίνοντας αυτά τα πορτρέτα με άλλα της ίδιας εποχής, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως τα περισσότερα πρόσωπα που φωτογράφησε έχουν μία γαλήνια έκφραση και έναν αέρα αξιοπρέπειας, μεγαλοσύνης και αποφασιστικότητας. Στην πλειοψηφία τους όμως, αυτά πραγματοποιήθηκαν την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, μία εποχή βίας και μίσους. Η τέχνη όμως του Λεωνίδα Παπάζογλου, η προσωπικότητά του, η υπομονή και η μεθοδικότητά του φαίνεται να κατευνάζουν την έκφραση της έντασης που χαρακτηρίζει την ατμόσφαιρα της εποχής. Ο Παπάζογλου απαθανατίζει τον μεγάλο διώκτη του ελληνισμού στην περιοχή, τον περιβόητο βοεβόδα Τσακαλάροφ, περήφανο, πάνω στο άλογό του, φωτογραφίζει κομιτατζίδες, ληστές, μακεδονομάχους. Φωτογραφίζει και τον Μητροπολίτη Καστοριάς, Γερμανό Καραβαγγέλη, ανάμεσα σε Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες. Πίσω του, ο Ιταλός αξιωματικός Κοσμά Μανέρα, διοργανωτής της τουρκικής αστυνομίας της Καστοριάς. Πάνω δεξιά, με το άσπρο πουκάμισο, ο καβάσης της Μητρόπολης Σεμίν. Νοέμβριος 1904. Η πρώτη φωτογράφηση του τάφου του Παύλου Μελά, που έγινε με πολλές προφυλάξεις λίγο πριν τη δύση του ηλίου, για να μην αντιληφθούν τίποτε τυχόν περαστικοί Τούρκοι. Η φωτογραφία του δαφνοστεφανωμένου τάφου τραβήχτηκε έναν περίπου μήνα μετά τη μυστική ταφή του ακέφαλου σώματος του Μελά στον περίβολο του μικρού ναού των ταξιαρχών απέναντι από τη Μητρόπολη της Καστοριάς. Οι βίαιες σκηνές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το έργο του. Σφαγές και αποκεφαλισμοί είναι το αποτέλεσμα της έκρηξης του μίσους που ορθώθηκε ανάμεσα σε κοινότητες που μέχρι τότε μοιράζονταν την ίδια ζωή. Ο θάνατος όμως είναι παρόν και σε άλλες σκηνές. Στο αρχείο του Παπάζογλου συναντάμε συχνά επικίδιες φωτογραφίες, οι οποίες έως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα συνδέονταν με την ανάγκη της μνήμης, ένα είδος αποχαιρετισμού στο νεκρό. Η νεκρή γυναίκα, ξαπλωμένη σε ένα λευκό σεντόνι στο ύπαιθρο, πιθανώς έξω από την κατοικία της, περιστοιχιζόμενη από τους συγγενείς της, προσθέτει στην ιστορία του τόπου μία γαλήνια απεικόνηση του πένθους. Αποχαιρετισμοί νεκρών με πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο γύρω από ένα ανοιχτό φέρετρο απαθανατίζονταν συχνά και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ομαδικά πορτρέτα που περιέχονται στο αρχείο του Παπάζογλου. Η λεπτομέρεια με την οποία περιγράφονται τα πρόσωπα προσκαλεί το βλέμμα μας σε μια προσεκτική εξέταση εκφράσεων που εκδηλώνουν συναισθήματα και συχνά μαρτυρούν τη σχέση τους με τον νεκρό. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ότι απεικονίζουν την έννοια της κοινότητας ως συνάθρηση ατόμων, διαφορετικών κάθε φορά, σε μία αποχαιρετιστήρια τελετή αναμνηστικής φωτογράφησης. Στις φωτογραφίες του βλέπουμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα να κρατούν συχνά στο χέρι τους ένα λουλούδι ή ένα ματσάκι φύλλα, ένα ψάθινο καπέλο, κάποια ομπρέλα, μια σχολική τσάντα ή κάποιο βιβλίο.
ζωγραφισμένα υφάσματα, έπιπλα και μικροαντικείμενα, επιστρατεύονταν ανάλογα με την κοινωνική τάξη ή τις ασχολίες των φωτογραφιζόμενων. Σκοπός ήταν να υποδηλώσουν ένα οικείο περιβάλλον και να εμφυσίσουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στο πρόσωπό τους. Δεν μπορεί κανείς να μην προσέξει τη σημασία που έδινε στα χέρια των ανθρώπων που φωτογράφιζε, ειδικότερα στα ομαδικά πορτρέτα. Γιατί δεν είναι τόσο τα αντικείμενα που κρατούν, όσο οι χειρονομίες. Τα χέρια που αγκαλιάζουν, αγγίζουν, κρατούν το ένα το άλλο, υποδηλώνουν σχέσεις και ταυτόχρονα σχηματίζουν ένα συνεχές πλέγμα που οδηγεί το μάτι μας από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί τα πρόσωπα στα ομαδικά πορτρέτα δίνει ένα ακόμα παράδειγμα της τέχνης του. Τις περισσότερες φορές ακολουθούσε τους κανόνες της συμμετρίας, άλλοτε κατανέμοντάς τα ισόρροπα γύρω από ένα πρόσωπο και άλλοτε τοποθετώντας τα σε ευθεία γραμμή, όρθια ή καθισμένα στο έδαφος. Αλλά ακόμη και εκεί που φαίνεται να απουσιάζει η συμμετρία ή να μην εφαρμόζεται ένας κανόνας σύνθεσης, έχει κάποιος την εντύπωση πως τίποτε και κανείς δεν θα μπορούσε να είναι σε διαφορετική θέση χωρίς να διασπάται η ενότητα της εικονιζόμενης ομάδας, της οικογένειας ή της παρέας. Σε ορισμένες φωτογραφίες του αρχείου, η σκηνοθεσία φανερώνει την επιθυμία να σταλεί ένα μήνυμα σε απόντες συγγενείς. Ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, τοποθετούνται φωτογραφίες προσώπων. Ένα αγοράκι γυμνό επιβεβαιώνει το φίλο του. Σε άλλες περιπτώσεις, το μήνυμα είναι ενιγματικό. Σε μία παράδοξη σκηνογραφία, ένα μωρό φωτογραφίζεται ανάμεσα σε ένα κυνηγετικό τρόπαιο και δύο γλάστρες. Δύο φωτογραφίες που πραγματοποιήθηκαν σε διαδοχικούς χρόνους και απεικονίζουν το ίδιο πρόσωπο. Μία νεαρή κοπέλα, στη μία φωτογραφία κρύβει το παραμορφωμένο χέρι της, ενώ στην άλλη το δείχνει σχεδόν προκλητικά. Οι φωτογραφίες του Λεωνίδα Παπάζουγλου διασώζονται ως επιτοπλίστων σε πρωτότυπες γυάλινες πλάκες και η αναπαραγωγή τους έχει γίνει χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις στις φθορές που έχουν υποστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θραύσματα των αρνητικών συγκολούνται και το αποτύπωμα του ειδόλου των προσώπων που φωτογραφήθηκαν έχει αποκατασταθεί ψηφιακά. Ο Λεωνίδας Παπάζουγλου έκανε προσεκτικό ρετούς σε κάθε πλάκα που έβγαζε, χρησιμοποιώντας κόκκινο κραγιόνι στη μεριά του τζαμιού και μολύβι στη μεριά της επίστρωσης. Στην πρώτη περίπτωση, με μεγάλη επιμέλεια, καλύπτονταν με το κραγιόνι κυρίως τα πρόσωπα και τα γυμνά μέλη των φωτογραφιζόμενων, αλλά και όλα τα σημεία μεγάλης αντίθεσης του αρνητικού, ώστε να επέλθει μια πιο ισορροπημένη εκτύπωση. Στη δεύτερη περίπτωση, με το μολύβι καλύπτονταν οι ρητίδες στα πρόσωπα και όλες οι σχετικές ατέλειες, έτσι ώστε να απαλυνθούν ή να εξαφανιστούν. Το περίεργο είναι ότι αυτό γινόταν ακόμα και σε πρόσωπα χωρίς ελαττώματα, για παράδειγμα σε νέες γυναίκες και παιδιά.
άλλα σπανιότερα είδη ρετούς που συναντούμε στα σωζόμενα αρνητικά είναι το ξύσιμο της επίστρωσης με αιχμηρό εργαλείο ώστε να κρυφτούν ανεπιθύμητες λεπτομέρειες καθώς και ο σχεδιασμός πρόσθετων διακοσμητικών στοιχείων στο φόντο. Αυτό που μπορούμε σήμερα να αναζητήσουμε στο φωτογραφικό έργο του Καστοριανού φωτογράφου είναι ένα απόθεμα ιστορικής αλήθειας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αλλά και μία μεταφυσική διάσταση που την τροφοδοτεί η σχέση μας με το χρόνο, τη φθορά και το θάνατο. Κάτι που αναδύεται μέσα από τις ίδιες τις φωτογραφίες. Ένα είδος σιωπηλής επίκλησης των ανθρώπων που φωτογραφήθηκαν να τους αγγίξει το βλέμμα μας, να πούν την ιστορία τους, να αφηγηθούν τις περιστάσεις που τους οδήγησαν μπροστά στο φακό.